Έτσι λοιπόν έχει ανάψει η κουβέντα. Εάν θα κουβεντιάζουμε μόνο για τους όρους και τα μέτρα που μας επιβάλλουν ή εάν επιτέλους θα αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε και το δικό μας, το εθνικό σχέδιο για την αναγέννηση αυτού του τόπου, αν υπάρχουν λύσεις, προπαντός αν υπάρχει βούληση. Έγινε ήδη το πρώτο μεγάλο βήμα. Συμφωνήσαμε επιτέλους ότι από εδώ πάνε και όχι από εκεί. Αυτό να το κρατήσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Θέλει ο κ. Τσίπρας όμως θα το πάει και απ' αλλού. Είναι προηγουμένως, αγαπητέ Νίκο, συγγνώμη. Θυμιώ, άστο. Έτσι είπε. Θυμιώ. Θα πάει και κάπου αλλού. Άστο, καταλαβαίνει ο κόσμος τι είπε. Καλά. Η ευρωπαϊκή πορεία είναι μία. Η ελεύθερη οικονομία είναι επίσης μία, αλλά η ασίδωτη ολιγαρχία δεν είναι καμία. Και γι' αυτό στέκεται ο Τσίπρας. Αν νομίζεις ότι πρόκειται ποτέ. Δεν έχω δει τίποτα όμως. Αν νομίζεις. Καλά. Λοιπόν. Χθες βγήκε μια διοργάνωση. Συγχώρεσέ με για τη διακοπή. Η κυρία Αγγελική από τη Βοστόνη. Ο κύριος Καραγκούνης. Δεν ξέρω αν είναι πατριώτης του κυρίου Παπαθανάση. Και όσοι τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό κέντρο, ακόμα βεβαιώνουν αυτό που δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Ότι το κεφάλαιο, το καινούριο που έχει ανοίξει στη χώρα, δεν μπορεί να πορευτεί με τις λογικές που ξέραμε μέχρι προχθές. Ανεβαίνει στο βήμα μια κυρία συνταξιούχος που η Κόντρα Νιούζ, η εφημερίδα του Γιώργου Κουρή, ανέδειξε ένα θέμα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι μόνο ηθικής τάξης. Ίσως και να μην είναι μόνο ηθικής τάξης. Η κυρία Φόφη Γεννηματά, μια νέα συνταξιούχος, όπου για λόγους υγείας έχει πάρει αναπηρική σύνταξη με αναπηρία πάνω από 67% στα 45 της. Η κυρία Γεννηματά δεν ένιωσε την ανάγκη τρεις μέρες τώρα, παρά τα πρωτοσέλιδα της Κόντρα Νιούζ, να δώσει μία απάντηση. Σε λίγο θα ανέβει στο βήμα και ενδεχομένως να μας πει για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Να μας πει ότι πρέπει να κοπούν. Πρέπει κανένας λίγο πριν πεθάνει. Θυμάστε τι έλεγε ο Λοβέρδος, ζούνε και πολλά χρόνια αυτοί οι άνθρωποι. Πώς να τα ξεχάσει κανένας αυτά, γιατί ήρθαν σήμερα και μυρολογάγανε. Να δούμε λοιπόν το βίντεο για την κυρία Φόφη Γεννηματά και να κλείσουμε με τις εξελίξεις και στην αξιωματική αντιπολίτευση που ο Θανάης ο Παπαθανάσης ήθελε να βάλει στο τραπέζι και του είπα να κλείσουμε με αυτό, γιατί βεβαίως όλους μας ενδιαφέρει να υπάρχει εναλλαγή, να υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση και που θα κρίνει και που θα βοηθάει όποτε πρέπει. Έχετε το βίντεο με την κυρία Γεννηματά. Διαστάσεις γιγαντιού σκανδάλου λαμβάνει η προώρη συνταξιοδότηση της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Φόφης Γεννηματά σε ηλικία 45 ετών από την Εθνική Τράπεζα όπου εργάζονταν για λόγους υγείας, όταν η ίδια εμφανίζεται ικανότατη να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της μέχρι πρόσφατα ως βουλευτού και τώρα ως αρχηγός κόμματος, φιλοδοξώντας μάλιστα να γίνει και πρωθυπουργός. Το ζήτημα είναι ηθικό, πολιτικό και ποινικό και αναμένεται να προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στη Χαριλάου Τρικούπη, με δεδομένο ότι κάποια κορυφαία στελέχη του κόμματος αναμένεται να θέσουν με άμεσο τρόπο ζήτημα παραίτησής της από τη θέση της Προέδρου. Η κυρία Γεννηματά είναι πλέον έκθετη πολιτικά και ηθικά, αφού δήλωσε ανικανότητα να εργαστεί εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας, εξασφαλίζοντας μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας επιτροπής πρόωρη συνταξιοδότηση από την τράπεζα. Η ίδια όμως, παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκε για λόγους υγείας, έκρινε τον εαυτό της ικανό να εργάζεται με εξαντλητικά ωράρια για την πολιτική της ανάδειξη, ενώ διεκδίκησε και με επιτυχία την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Από τη στιγμή κατά την οποία η κυρία Γεννηματά ένιωθε υγιέστατη και ικανή να παράγει εργασία, έπρεπε να είχε επιστρέψει στην εργασία της στην τράπεζα ή να αποποιηθεί τη σύνταξη στην οποία εξασφάλισε. Γιατί δεν γίνεται να το παίζει άρρωστη για την τράπεζα και υγιέστατη για τη Βουλή και το ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα λαμβάνει και ποινικές προεκτάσεις, γιατί είναι πλέον φανερό ότι εισέπρατε παράνομα τόσα χρόνια τη σύνταξη. Με βάση την νομοθεσία, είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει το σύνολο των χρημάτων που εισέπραξε ως αχρεωστήτως κατευληθέντα και βέβαια να διωθεί ποινικά τόσο η ίδια όσο και η επιτροπή που γνωμοδότησε ότι είναι ανίκανη για εργασία. Σε κάθε περίπτωση έχει χρέος απέναντι στο λαό και τη δικαιοσύνη να δώσει εξηγήσεις για το μεγάλο αυτό σκάνδαλο που δηλητηριάζει τη δημόσια ζωή σε μια περίοδο κατά την οποία η πλειοψηφία του κόσμου βρίσκεται σε απόγνωση και ζει σε συνθήκες οικονομικής εξαθλίωσης.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η κυρία Γεννηματά δεν έχει την ηθική και πολιτική νομοποίηση να πάει την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή για να ψηφίσει την αύξηση των ορίων ηλικία στα 67, όπως προβλέπει το μνημόνιο, όταν η ίδια εξασφάλισε παράνομα προνομιούχα σύνταξη στα 45 από τη δίθεν εργασία στην τράπεζα, στην οποία βέβαια είχε πολλά χρόνια να πατήσει, αφού ήταν μονίμως αποσπασμένη σε πολιτικά γραφεία. Η παρέμβαση της δικαιοσύνης θεωρείται αυτονόητη για να διερευνηθεί σε όλα τα επίπεδα το σκάνδαλο της πρόωρης συνταξιοδότησης και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του δημοσίου. Γιατί η εφαρμογή των νόμων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι αλακάρτ με τους πολιτικούς να απολαμβάνουν μια ιδιότυπη ασυλία, όταν οι ταλέποροι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του ΤΕΒΕ και του ΟΓΑ θα πρέπει να φτάσουν 67 χρονών για να πάρουν μια πένιχρη σύνταξη που δεν καλύπτει στοιχειώδεις ανάγκες επιβίωσης. Λοιπόν, ο κύριος Ρουσόπουλος αντέδρασε όταν είπα ότι είναι ηθικό και πολιτικό το ζήτημα. Κύριε Ρουσόπουλε. Εφόσον ισχύει αυτά τα οποία αναφέρονται στο ρεπορτάζ, πολύ σωστά το ρεπορτάζ αναφέρει ότι υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Βεβαίως τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν και να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Εδώ κυνηγάνε κάτι ταλέπορο συνταξιούχου που μπορεί να μείνει σύνταξη. Όχι, και του τα ζητάνε πίσω και του έλουν στα δικαστήρια. Δεν μπορεί να είσαι ανίκανο προσεργασία στην τράπεζα και να μπορεί να είσαι ικανό πολιτικό αρχηγό. Δηλαδή αυτό είναι ούτε για ανέκδοτο δεν στέκει. Και δεν είναι μόνο η κυρία Γεννηματά. Γιατί και ο κύριος Σύσυχος, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός άμυνας της αριστερής πλατφόρμας, που και αυτός έλεγε ότι είναι δύσκολο να τα ψηφίσει αυτά τα πράγματα, και αυτός είναι με πρόωρη σύνταξη από την Ολυμπιακή στα 47-48 του χρόνια. Και τον πληρώνουμε εγώ και εσύ. Άρα λοιπόν, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε στην κάθε περίπτωση απέναντί μας. Λοιπόν, η βραδιά δεν μας επιτρέπει να μείνουμε περισσότερο στα θέματα. Εγώ θέλω να σας πω ότι και κοινοβουλευτικός έλεγχος θα ασκηθεί για να ερωτηθούν οι αρμόδιοι αν εξακολουθεί να υφίσταται αυτό το ποσοστό, αν περνά και αυτή από και πάει, γιατί ξέρετε, άνθρωποι που δεν μπορούν να περπατήσουν τους κόβουν τις συντάξεις. Τους λέει θα έρθετε από το ΚΕΠΑ. Μα δεν με βλέπεις, είμαι παράλυτος. Μα έχω αυτισμό. Μα είμαι τυφλός. Μα. Α, όχι, όχι, όχι. Θα περάσεις και εσύ στην ουρά. Η κυρία Γεννηματά, όντως, πέρασε πάλι. Είναι το ίδιο κακή η υγεία της. Είναι καλύτερη. Αυτά θα πρέπει να τα απαντήσουν, αφού η ίδια δεν θέλησε να δώσει μια απάντηση, νομίζοντας ότι είναι υπεράνω. Όμως ο Πρωθυπουργός είπε και για την πρώτη κατοικία και ήθελα μία λέξη από τον Κυριάκο τον Ντόμπρα για να κλείσουμε πάλι πολιτικά. Κυριάκο... Δεν λέγεται με μία λέξη μόνο, θα σου πω δύο λέξεις για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, εδώ είναι σε όλους γνωστό ότι αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη χρειάζεται μία μεταρρύθμιση, γιατί η χρόνια απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα είναι εξωφρενική και είναι εξωπραγματική και δεν έρχεται και κανένας ξένος να επενδύσει για αυτό το λόγο. Σε αυτό συμφωνούμε. Πώς όμως μας συμβούλεψαν οι Βρυξέλλες να μεταρρυθμίσουμε τη δικαιοσύνη, χρεώνοντας τη μεταρρύθμιση στα δικονομικά δικαιώματα των πολιτών. Αντί λοιπόν να πει για να λειτουργεί η δικαιοσύνη, θα βάλω στους εισαγγελείς διαφθοράς, στους εισαγγελείς τους οικονομικούς, θα τους βάλω 5 υπαλλήλους παραπάνω, 3 κομπιούτερ παραπάνω, να μπορούν να προχωράνε οι υποθέσεις και να μην στηβάζονται, να μην έχουν τα πινάκια των ποινικών υποθέσεων. 80, 60 και 50 υποθέσεις στο πινάκιο, ούτως ώστε οι μισές να αναβάλλονται, γιατί εκεί είναι που πάσχει η δικαιοσύνη. Αντί να κάνει αυτό, τι λέει, ότι εγώ χωρίς να βάλω λεφτά θα πετύχω το ίδιο θεμητό αποτέλεσμα, θα τελειώνουν οι δίκες γρήγορα. Γιατί? Γιατί θα κόψω τα δικονομικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Και επειδή άκουσα πριν. Για την πρώτη επειδή άκουσα πριν να μιλάμε για συνταγματική αναθεώρηση. Πριν τροποποιήσουμε το Σύνταγμα, πρέπει σε αυτή τη χώρα να μάθουμε να το σεβόμαστε το Σύνταγμα. Εδώ δεν σεβόμαστε, Κυριακό, το εμπιστάμενο να το τροποποιήσουμε. Πρώτη κατοικία λοιπόν. Ναι. Η πρώτη κατοικία σήμερα, με ανακοίνωση Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και της ίδιας της κυρίας Κατσέλη, είπε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα προστατευτεί. Αυτό όμως. Και ενώ θα πάρει, είναι λέει, και μια προφορική δέσμευση. Ναι, αλλά είπε τώρα, τον άκουσα. Είναι μια προφορική δέσμευση που εδόθη στον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός καλόπιστα τη δέχθηκε. Εγώ όμως θα σας ζητήσω, αγαπητέ μου Νίκο, να το πάρετε και γραπτός αυτό. Δηλαδή να υπάρχει μια έγγραφη δέσμευση, πώς, είναι πάρα πολύ απλό. Με μια πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που έχει ισχύ νόμου. Εγώ σαν πολίτης, αγαπητέ μου Νίκο Νικολόπουλε, δεν πιστεύω καμία προφορική διαβεβαίωση κανενός τραπεζίτη. Ζητήστε από την Τράπεζα της Ελλάδος δεν να έχουμε χρόνο, με πράξη του διοικητή. Ας έρθουν και όσοι έχετε κάτι περισσότερο να ρωτήσετε, μπορείτε να τηλεφωνήσετε.
στην υπέρβαση, δεν πληρώνεις για να πάρεις την πληροφορία. Όχι, όχι, καθημερινά εξυπηρετούμε όλους Έλληνες. Λοιπόν, Νίκο Ρουσόπουλε, αυτό που είπε για εσάς τους δικηγόρους, ότι από 1η Γενάρη ήταν μια κουβέντα που μπορεί να είχε περιεχόμενο να καθησυχάζει τον δικηγορικό κόσμο. Κοιτάξτε, ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, όταν εισήχθη πέρσι, προχώρησε σε δημοψήφισμα ο δικηγορικός σύλλογος και 93% του δικηγορικού σώματος όλων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας το απέρριψε. COVID οικονομικά δικαιώματα, δεν επιταχύνει τη δικαιοσύνη. Η έλλειψη Μαρτίνου, τι κάνει, εισάγει στην αστική δίκη τη διοικητική δίκη ουσιαστικά. Δίνει όλα τα έγγραφα στην αρχή στο δικαστή, ο οποίος τα παίρνει χωρίς μάρτυρες και βγάζει κάποια στιγμή μια απόφαση. Τα διοικητικά δικαστήρια που ακολουθούν αυτή τη διαδικασία, που διορίζουν μετά από 6 χρόνια δικάσιμο. Άρα λοιπόν χρειάζεσαι δικαστές, χρειάζεσαι προσωπικό, χρειάζεσαι υποδομές. Αν θέλουμε να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη. Αν δεν θέλουμε να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη. Μια κακία, συγχωρέστε με, από μια κακία. Πήραμε 2.500 άτομα στην ΕΡΤ. Πήραμε 2.500 άτομα στην ΕΡΤ. Καλά, τώρα είναι αυτό το επιχείρημα. Ναι, είναι. Όχι, δεν είναι. Όταν δεν έχεις δυνατότητες σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει 2.500 γιατρού και δεν θα έχεις κρατική τηλεόραση. Δηλαδή δεν θα έχεις αυτή τη χώρα κρατική τηλεόραση και θα βγάζει τη γραμμή και θα διαμορφώνει την κοινή γνώμη των Ελλήνων μόνο ο Πόπολας Καλαφούζος και δεν θα έχεις κρατική τηλεόραση. Μα τι λέτε τώρα. 2.000 άτομα. Μα είναι αυτά. Μόνο μία κουβέντα. Μην θυμώνετε, παιδιά, μην θυμώνετε. Υπάρχει ένα βιβλίο. Μα σας παρακαλώ. Μην θυμώνετε, το είπα έτσι. Ποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει κρατική τηλεόραση. Πείτε μου μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού είμαστε φιλοευρωπαίοι και αφού ανήκουμε στην Ευρώπη και αφού είπατε ναι στην Ευρώπη, το ναι στην Ευρώπη, να το πείτε και στην πράξη. Πείτε μου σε ποια χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχει κρατική τηλεόραση και σε ποια χώρα της Ευρώπης η ενημέρωση είναι μονοπόλιο των αγαπητών. Μόνο στην Ελλάδα σε πόσο εξάπτεστε με την ΕΡΤ. Όχι με την ΕΡΤ, με τους άλλους εξάπτουμε. Και ΕΡΤ είχαμε. Και ΕΡΤ δούλευε. Δεν σας είπα ότι δούλευε και καλά. Δεν είχαμε. Ούτε και δεν έχουμε. Ούτε δεν σας είπα ότι δούλευε καλά η ΕΡΤ. Όταν πήρανε 35.000 ευρώ τον κύριο Ποτάμι κάθε μήνα, δεν δούλευε καλά η ΕΡΤ. Τέτοια ΕΡΤ δεν θέλουμε. Άλλη ΕΡΤ θέλουμε. Πάλι καλά που στις Βρυξέλλες δεν έχουν πάρει χαμπάρι το βιβλίο που κυκλοφορεί στην Αγγλία του πρίτανη της νομικής του Μάντσεστερ, το Random Justice, το οποίο λέει για να έχουμε γρήγορη δικαιοσύνη και ίσως σε πολλές περιπτώσεις καλύτερα από να γίνεται καλύτερη απονομή της, να γίνεται με κορώνα γράμματα. 50-50. Πάλι καλά που το πήραν και αυτό να μας σωστήνουν. Λοιπόν, ο Θανάσης Παπαθανάσης, ο νεότερος της παρέας εδώ και ένας από τα νέα πολιτικά στελέχη, μόνος έβαλε το θέμα που πιστεύω πολλούς ενδιαφέρει, ανεξαρτήτως σε ποια παράταξη είναι, πόσο μάλλον σε εκείνους που βρίσκονται εντός ή εκτός της μεγάλης πατριωτικής φιλελεύθερης παράταξης. Θανάση, νομίζω, έχουμε εξελίξεις. Αύριο θα έχουμε μέσα εδώ. Μέσα στα όρια της πατριωτικής παράταξης και εσύ, Νίκο. Βεβαίως, εγώ δεν το έκρυψα. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Αύριο θα έχουμε ένα πατριώτη σου, τον Μάριο το Σαλμά, τον οποίο και θα τον ρωτήσω μεταξύ των άλλων αν θα τολμήσει, γιατί θέλει τόλμη πραγματικά, ένας επαρχιώτης βουλευτής, που δεν είναι ο μπαμπάς του και η μαμά του Τζάκη, εάν θελήσει να βάλει, εάν θα βάλει υποψηφιότητα όταν και όποτε γίνουν εκλογές για αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, σήμερα διαβάζω και εδώ, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι αρκετοί βουλευτές υπέγραψαν και λένε του Μεϊμαράκη μην προκηρύξεις ακόμα εκλογές. Μείνε ακόμα μαζί μας, Βαγγέλη. Ο καθένας έχει το δικαίωμα σε μια δημοκρατική διαδικασία. Ας το δικαίωμα, μωρέ, το έχει. Τι γίνεται, δώσ' μας ρεπορτάζ, εσύ τα ζεις από μέσα. Όπως... Πες μας και να που ξέρεις. Λέω λοιπόν ότι... Γιατί ζητάνε να μείνει ο Μεϊμαράκης. Θα έχουμε πρώτα απ' όλα εκπλήξεις όταν θα ανοίξει η διαδικασία, θα υπάρξουν υποψηφιότητες, ο καθένας έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει. Εσύ πιστεύεις ότι πρέπει όμως... να ψηφίζει ο κόσμος ή τα στελέχη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκινήσω ως εξής. Ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης προχθές πήγε στην κρατική τηλεόραση και αυτό είναι προς τιμήν του, όπως έδωσε και το χέρι στον κύριο Τσίπρα, που δείχνει πραγματικά το στίγμα που θέλει να δώσει αυτή τη στιγμή στη μεγάλη πατριωτική παράταξη όπως την ανέφερες. Επίσης, πάνω από τα πρόσωπα αυτή την περίοδο είναι η χώρα και πάνω από τα κόμματα είναι πάλι η χώρα. Ναι, άρα, τώρα λοιπόν, να σου πω. Εκεί θα καταλήξω. Μην με πας τώρα. Όχι, σε πάω ακριβώς εκεί που θες. Θα μείνει ο Μεϊμαράκης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλη η παράταξη που αφουγκράζομαι εγώ την κοινωνία, αλλά και τα στελέχη της παράταξης θέλουν να παραμείνει ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης.
Και θα σας πω τον απλούστατο λόγο. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να μπει καμία διαδικασία αυτή την περίοδο, το καταλαβαίνετε. Μα όταν λέει, έχουμε, 30 πολύ, Αυγούστου, λέω, όταν έχουμε πολύ σοβαρότερα ζητήματα για τη χώρα. Ο Μαράκης λέει 30 Αυγούστου. Επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι μια πολύ υπεύθυνη παράταξη, το αποδεικνύει πατριωτικά αυτή τη στιγμή. Είναι μια μεγάλη πατριωτική παράταξη, όπως είπες. Ωραία, για την ηγεσία. Δεν μπορούμε να μπούμε σε καμία διαδικασία ηγεσία αυτή τη στιγμή υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Και τι θεωρώ εγώ λοιπόν. Εγώ συμφωνώ με αυτούς τους βουλευτές λοιπόν που στηρίζουν την θέση αυτή. Ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης είναι αυτή τη στιγμή η ιστορία του κόμματος. Η ψυχή του κόμματος. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ηγεσία ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης. Άλλο καλέ, τι θέλει τώρα, θέλει να γίνει. Δεν το γνωρίζω. Θέλει. Μπορεί ο καθένας, σας είπα και πάλι από τα στελέχη. Δεν, για την τώρα ρωτάω, ο καθένας είναι τώρα. Εγώ θα σας πω ότι οποιοδήποτε θέλει μπορεί να μπει στη διαδικασία τι και λέει, να εκλεγεί. Θανάση, πέσε, δεν ξέρω ή ξέρω, ξέρεις τι λέει. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή και δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά τη. Λοιπόν, διαβάζω τώρα στα παραπολιτικά ότι ο Σαμαράς θα είναι υποψήφιος. Αντώνη, μπράβο! Μπράβο! Γράφουν τα παραπολιτικά. Τώρα, μπείτε στα παραπολιτικά. Λένε ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς κουβέντιασε με τους δικούς του. Ήρθε η ώρα του, τώρα ήρθε η ώρα του, λέει, για να μας σώσει, να αναλάβει, λέει, την ηγεσία και θα γίνει και πρωθυπουργός. Σε στείλει μετά. Κλείνοντας το, να το κλείσω. Και σε στείλει μετά ανέκδοτο, το διάβασε αυτό. Όχι, καλέ, στα παραπολιτικά. Όχι, τα παραπολιτικά μου και μια στείλει με ανέκδοτο, δεν μπορούσα να το διάβασε εκεί. Α, να το κλείσω, Νίκο. Είσαι στη δεξιά μεριά τα ανέκδοτα. Επειδή δεν με άφησε να ολοκληρώσω. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω δηλαδή αυτή τη στιγμή ότι αυτό που άνοιγμα που έκανε σε όλα τα μέρη της κοινωνίας πλην των άκρων στην προθεσμική του συνέδευση ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης, νομίζω καλύπτει απόλυτα όλον τον χώρο της πατριωτικής παράταξης στη χώρα μας, που όπως είπα προκαλύπτει και πάρα πολλές παρατάξεις. Μα ο άνθρωπος είναι περαστικός, θα είναι μόνιμος, γιατί τα λες όλα αυτά. Τα λέω γιατί. Άμα είναι για 20 μέρες ακόμα, λέω γιατί, τι νόημα έχει. Τα λέω γιατί, γιατί άλλη μια φορά αποδείξαμε ότι είμαστε πάνω. Από ωραία, για το θέμα της ηγεσίας μιλάμε. Μάστε τώρα μιλά. Αυτό. Μα η παράταξη αυτό δεν εξαρτάται από την Θανάση, κοινωνία. Ποιος ανοίγει τα αυτιά του να ακούσει. Ποιος θα πάει για αρχηγός, Θανάση, Νίκο μου. Ξέρεις πώς αποδεικνύεται ποιος αυτό. Ποιος θα πάει για αρχηγός αυτή την μια παράταξη αποδεικνύεται όχι γιατί μόνη της το λέει. Μα γιατί αυτό όταν, είπα πριν. Γιατί όταν στείνεται η κάλπη ή καθημερινά στον παλμό της κοινωνίας έχει ή δεν έχει απήχηση. Πρέπει... Όταν λοιπόν α, και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις όταν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις λένε ότι σου έχουν φύγει οι μισοί. Εγώ δεν το είπα, Νίκο, πριν αυτό. Αυτή τη στιγμή πρέπει η παράταξη να ανοίξει πάλι Αντώνης, τα αυτιά της, λέει, μάζεψε. Να αγκαλιάσει τους Αντώνη. Ανθρώπους τους οποίους στήριζαν Αντώνη. Και πίστευαν την παράταξη αυτό το και τους έβαλε απέναντι, άλλο. Νίκο. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν, ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα και να κάνει και την οργανωτική. Λοιπόν, ολοκληρώνω. Την οργανωτική αναδιοργάνωση. Αρκεί να θέλει, γιατί από ό,τι βλέπεις δεν θέλει. Προκειμένου να πάμε ως το συνέδριό μας χωρίς λοιπόν, να ανοίξει μύτη. Θυμιό. Λοιπόν, τι πιστεύεις για τις εξελίξεις. Ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Στο επίπεδο της ηγεσίας. Τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι καθόλου εύκολα. Τα πράγματα αυτή τη στιγμή, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, πρέπει όλοι να σκεφτούμε, να λογικευτούμε. Να ψαχτούμε. Ο Σαμαράς πρέπει να βάλει. Ο Σαμαράς είναι Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς αν πρέπει να βάλει, ρωτάω. Γιατί να μην βάλει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Αντάξει. Κατάλαβα. Και Νίκο, τη Νέα Δημοκρατία τη ζήσαμε όλοι μαζί παρέα και εγώ και εσύ. Να σου πω τώρα, κάνουμε ερωτήσεις. Τώρα αυτό δεν είναι απαντήσεις. Όχι, όχι, όχι. Ο Σαμαράς πρέπει να βάλει, μου λες ναι. Νίκο, η τώρα πρέπει να βάλει, θα μου πεις ναι. Βεβαίως. Ο Κυριάκος πρέπει να βάλει. Και εσύ, αν κάτσε ρε παιδί μου, πρέπει να τελειώσουμε με την οικογένεια πρώτα. Ο Κυριάκος πρέπει να βάλει. Ναι, ο Μπακογιάννης ο Ντίνος πρέπει να βάλει. Βεβαίως. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και αυτός. Έγινε. Όλοι. Λοιπόν, παιδιά, κλείσαμε. Δηλαδή, ξέρετε, κλείσαμε από θέσεις. Πολύ ωραία. Άρα από κάθε οικογένεια βάζουν τέσσερι. Ναι. Πάντως, αγαπητέ Νίκο, να πω κάτι. Κλείνοντας το μάτι. Λοιπόν, αυτή τη Νέα Δημοκρατία την πονάς και εσύ και εγώ. Όχι αυτή. Και άσχετα. Αυτή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτήν ήταν και αυτή είναι. Όχι. Αγαπητέ όχι, Νίκο, όχι, όχι, όχι. Σε αυτό που λέγεται όχι, Νέα Δημοκρατία. Όχι, όχι. Σε αυτό που λέγεται αυτό Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ημιτασιόν. Άστα. Έγραψε την αυτό ιστορία σου και εσύ. Πολιτική. Όχι, Νίκο, όχι αυτή. Όχι. Μαζί τη γράψαμε. Όχι, όχι. Λοιπόν, άσε να μιλάω εγώ για μένα. Πάντως, μίλα εσύ. Μαζί. Εγώ ξέρω ότι έχει πάρει παυσίπονο. Εγώ λοιπόν. Έχει πάρει παυσίπονο για αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πονάει. Εγώ αυτό ξέρω. Ποιο. Πονάει η καρδιά του για τη Νέα Δημοκρατία που αγαπάει περισσότερο από όσου είναι στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ το μόνο το λέω δημοσίω και α με διαψεύσει. Πονάει η καρδιά του για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αυτή η Νέα πολύ Δημοκρατία. Περισσότερο από λοιπόν, νεοδημοκράτες που υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ τολμώ να το λέω. Καλά, γιατί αγαπιόμαστε που λέω, γιατί εδώ καλά, είμαστε, καλά, σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν. Και η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βεβαίως έχει τα προβλήματά της. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Μημαράκης, ο οποίος σηκώνει ένα τεράστιο βάρος. Έχουμε θέμα. Η Πολιτική Επιτροπή θα δει αύριο τι πρόκειται να γίνει. Είναι σοβαρό το θέμα της ηγεσίας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και παραμένει
ένας κομματικός οργανισμός ο οποίος έδωσε σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, και μάλιστα κλείνοντας τα καταναπολικό το απλό. Κάθε φορά, και επιμένω να το λέω ότι και εσύ το έζησες, παλαιότερα αν θέλεις, αφού δεν συμφωνούμε για το τώρα, η Νέα Δημοκρατία λες και είναι από το Θεό. Κάθε φορά έρχεται, όπως έκανε και τώρα, για να σώζει την παρτίδα. Αυτό έκανε πριν από λίγες μέρες, αυτό έκανε και παλαιότερα. Και αν θέλεις να συζητήσουμε και πριν από τον Σαμαρά, αυτό έκανε και ο Κώστας ο Καραμάνης. Θα τα πούμε σε άλλη ευκαιρία. Λοιπόν, θα χαρώ πολύ. Εμείς θα πρέπει κάπου εδώ να σταματήσουμε σήμερα, γιατί εγώ πρέπει να γυρίσω στη Βουλή. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ. Και ένα κόμμα υπάρχει, όχι μόνο για την ιστορία του. Ένα κόμμα υπάρχει για εκείνο που μπορεί να δώσει και να προσφέρει. Μπράβο. Και δυστυχώς, όσο η Νέα Δημοκρατία διαλέγει να κάνει τον αντίλαλο εκείνων που υπαγορεύουν την πολιτική, θα είναι δυστυχώς ουρά του πολιτικού συστήματος. Σήμερα, όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε «Μας κάνετε έτσι γιατί δεν θα ψηφίσουμε», του είπαν «Μην ψηφίζετε, κάνετε χάρη και ψηφίζετε». Σε αδιέξοδο είναι. Δεν είναι σε μεγαλοψυχία και για τούτο προσφέρει τούτη την ψήφο. Είναι σε ένα τραγικό αδιέξοδο. Όπου δεν μπορεί να βγει, όπου δεν μπορεί να βγει και να χαράξει τη δικιά της γραμμή. Αυτή τη γραμμή που έχει ανάγκη ο τόπος. Την πατριωτική, την ελληνική γραμμή. Αρκετά την πληρώσαμε. Την ξένη γραμμή που ο Αντώνης ο Σαμαράς την πήγε και να τα αποτελέσματα. Καλό βράδυ. Αύριο το βράδυ πάλι στις 12 εδώ. Η σημερινή εκπομπή βεβαίως δεν είχε τα θέματα που σας είχαμε πει. Θα τα πούμε όμως αύριο το βράδυ. Τώρα πάμε να παρακολουθήσουμε μαζί πώς θα κλείσει η σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση της Βουλής. Να δούμε μήπως και η σημερινή συνεδρίαση μπορεί να φέρει και άλλου είδους εξελίξεις. Εμείς αύριο το βράδυ πάλι εδώ. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο και φίλο από τη Χαλκιδική. Ευχαριστώ τον Θανάση τον Παπαθανάση από την ΝΑΦΠΑΚΤΟ. Ευχαριστώ τον Νίκο τον Ρουσόπουλο. Ευχαριστώ και τον Κυριάκο τον Τόμπρα. Να είσαι καλά. Και στο κράτος, και προσέξτε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία. Η κοινωνία αγκομαχά και κάποιοι υπουργοί προσλαμβάνουν συνεχώς στελέχη. Κομματικά στελέχη, φίλους και συγγενείς. Δεκάδες νέες προσλήψεις στο Υπουργείο Αμήνης, λέγανε οι κυριακάτικες εφημερίδες. Όχι τα δικά μας έντυπα, τα φιλικά σε εσάς έντυπα. Και σε μια περίοδο που η διεθνής εικόνα της χώρας έχει συντριβεί, μαθαίνουμε αυτές τις μέρες, κύριε Παπά, ότι αποφασίσατε να αναστείλετε τη λειτουργία 9 γραφείων τύπου στο εξωτερικό. Όχι για να κάνετε περικοπές, αλλά για να κάνετε τις δικές σας τοποθετήσεις. Αποφασίσατε δηλαδή την μετακίνηση 39 ατόμων, εκ των οποίων οι 16 είναι προϊστάμενοι. Ρωτάμε λοιπόν, αυτοί που φεύγουν από όλα τα γραφεία είναι όλοι τους ανεπαρκείς? Πότε κρίθηκαν, πώς, από ποιον? Και αυτοί που έρχονται είναι όλοι του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ή έχει γίνει κανένα λάθος? Σας έχει δώσει το μάνιουαλ ο κύριος Μπαλτάς ή θα αυτοσχεδιάσετε και θα βρεθούμε σε κάποιο απρόοπτο?